Καλημέρα κύριε Γραμματέα, καλό πρωινό. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια, κυρίως μετά την πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσει η ισχύ της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι αυτή να κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Λαϊκισμός, λέει το Υπουργείο Ενέργειας. Θέλω τη δική σας άποψη, διότι είναι κάτι το οποίο συζητείται ευρέως στην κοινωνία, ότι ενδεχομένως η ρήτρα αναπροσαρμογής θα μπορούσε να μην ισχύει. Θυμίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πει ότι δεν είναι ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Και ακρίβεια Μητσοτάκη αυτό. Κύριε Τζούνα, υπάρχουν τρία δεδομένα, τρία θέματα τα οποία ισχύουν και τα τρία ταυτοχρόνως. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο ζήτημα ακρίβειας, μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η οποία απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Δεν θα μπορούσε η χώρα μας να μην έχει αυτό το ζήτημα. Όλοι μας έχουμε τεράστιο θέμα. Η κοινωνία ανησυχεί, το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε, το γνωρίζει ο Πρόεδρός μας, ο Πρωθυπουργός, το γνωρίζει η κυβέρνηση, το βλέπουμε όλοι. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, στην αρτήση του ΑΕΠ της χώρας και της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για την απευθεία στήριξη και νοικοκυριών και επιχειρήσεων από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην επιδότηση του ρεύματος και σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες που έχουν γίνει για το ζήτημα της ακρίβειας, τα οποία μάλιστα προστίθενται στη μείωση περισσότερων από 20 φορολογικών συντελεστών που αφορούν όλους τους πολίτες οριζόντια, όχι μόνο τώρα, αλλά από την αρχή της διακυβέρνησης και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, και είναι πολλά να μην τα αναλύσω τώρα. Το τρίτο που ισχύει, και είναι και το πιο θλιβερό και το πιο λυπηρό, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση, για ακόμα μια φορά επενδύουν σε ένα πρόβλημα, προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν, λαϊκίζουν και είναι οι γνήσιοι εκφραστές του λεφτά υπάρχουν, το οποίο δυστυχώς διαπερνά οριζόντια την αντιπολίτευση και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Εκτιμάτε ότι ξεκινά ένα κίνημα «Δεν πληρώνω πάλι» ο ΣΥΡΙΖΑ? Το κίνημα «Δεν πληρώνω», βασικός του εκφραστής, και όχι μόνο το «Δεν πληρώνω», το κίνημα της πλατείας, το κίνημα του λαϊκισμού, το κίνημα το οποίο απέτυχε παταγωδώς στην πράξη, αλλά δυστυχώς συνεχίζει και υπάρχει, δεν ξεκινάει γιατί δεν σταμάτησε ποτέ, δυστυχώς. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το κίνημα «Δεν πληρώνω». Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν είχε ποτέ στην πραγματικότητα ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν είπε ποτέ κάτι το οποίο μπορούσε να εφαρμόσει και δεν εφάρμοσε και ποτέ τίποτα. Και εξηγούμε για να μιλάμε με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Θυμήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα 4,5 χρόνια, ενώ ήταν ήδη πρόεδρος κόμματος αρκετά χρόνια, τώρα είναι 15, ελέω Θεού εντός εισαγωγικών πρόεδρος, δηλαδή χωρίς κάποια εσωκομματική διαδικασία του κόσμου, τώρα τη θυμήθηκε. Θυμήθηκε λοιπόν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρετε από πότε ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής? Στη χώρα το ξέρει αυτό ο κόσμος? Από το 2013, ναι. Ακριβώς. Το 2013, ναι, λοιπόν. Ωστόσο λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν την καταργήθηκε, αλλά δεν είχε αυξηθεί και το ρεύμα ούτε ένα ευρώ. Έχουν περάσει, ναι. Ο κύριος Τσίπρας, είναι δύο τα ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα λαϊκίζοντας. Αν πρέπει να. Σε νομικό ζήτημα ουσιαστικά για τρίτα αναπροσαρμογής, ενώ υπάρχει 9 χρόνια. Mm-hmm. Ένα άλλο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και να μην πληρώσει η κοινωνία το βάρος που δεν της αναλογεί. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και το λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος. Αλλά αυτό είναι προφανές, ναι, σωστά. Και τις πράξεις, mm-hmm. και όλες τις πράξεις. Γιατί ξέρετε, τα λεφτά αυτά είναι χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν φυτρώνουν κάπου, όπως πιστεύει ο κ. Τσίπρας. Έχει προσπαθήσει να στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει όλα τα νοικοκυριά. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και μακάρι να μπορούσαμε και προσπαθούμε και νομίζω ότι θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια και άλλες πρωτοβουλίες για να λυθεί ακόμα περισσότερο όσο γίνεται. Το δεύτερο το οποίο σας καταλογίζει η αντιπολίτευση, κύριε Μαρινάκη, είναι γιατί δεν δίνεται περισσότερα χρήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα θέμα η στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Συμφωνούμε όλοι. Υπάρχει στήριξη, όπως δεν τη βλέπει ειδικά πολιτικός, γιατί ο κόσμος δεν έχει καμία υποχρέωση να διατυπώνει πολιτικές θέσεις, κρίνει απλώς τις κινήσεις της κάθε κυβέρνησης και αξιολογεί και τη στάση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι τι κάνει μια κυβέρνηση, και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος, παρά τα προβλήματά του, όσο και αν είναι δύσκολη η κατάσταση σε όλο τον κόσμο, σε συνέχεια της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Και ένα άλλο θέμα είναι τι διατυπώνει ένας πολιτικός αρχηγός που κυβέρνει σε αυτόν τον τόπο. Όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος εκτελούσε χρέη πρωθυπουργού, ήταν πρωθυπουργός της χώρας, νόμιμα εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας, 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είπε λέξη για τρίτρα αναπροσαρμογής. Δεν είπε λέξη, δεν μείωσε ούτε έναν φόρο. Αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές. Έστειλε με την πολιτική του
τους περισσότερους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Λέτε δεν δικαιούται να ομιλεί δηλαδή τώρα. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Όλοι δικαιούται. Mm-hmm. Και εμείς δικαιούμαστε και υποχρεούμεθα να τους κρίνουμε. Και ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν έχουν διατυπώσει μία ρεαλιστική πρόταση, κοστολογημένη, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει χρέος για το ελληνικό δημόσιο, ενδεχομένως τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Τι σημαίνει μπορεί να μην πληρώσω ένα λογαριασμό, για παράδειγμα, ή μπορεί να αναστείλω κάτι, όπως λέει, χωρίς να το διατυπώνει και σαφώς. Τι επιπτώσεις έχει αυτό συγκεκριμένα για την ελληνική οικονομία. Επανέρχεται με το ίδιο ακριβώς αφήγημα. Mm-hmm. Αντί για κρίση και μνημόνιο, βάζει πανδημία, βάζει πληθωριστική κρίση. Είναι ακριβώς τα ίδια όσα είπε και σας το ξαναλέω. Ενώ μπορούσε, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ στην εστίαση είχε μειωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Την αύξησε ο κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Και αύξησε και 27 ή επέβαλε 27 νέους φόρους. Μιλάμε για αυτόν τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό. Νομίζω ότι δεν θέλει και ο κόσμος να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι έχει κρυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας στην πράξη. Απέτυχαν οι πολιτικές. Να συνεχίσουμε τότε τη συζήτηση. Είναι λύσεις από εμάς και το αυτό. Σε αυτό να έρθουμε, κύριε Γραμματέα, και εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επειδή πάρα πολλά γράφονται για το τι ενδέχεται να ανακοινωθεί εκείνες τις ημέρες περίπου, κατανοητό είναι, θα είναι και σε ένα αμυγός κομματικό ακροατήριο ο Πρωθυπουργός, αλλά ήδη αναφέρεται ότι πάμε σε μια επιταγή ακρίβειας νούμερο 2, πάμε και σε κάποιες επόμενες δράσεις. Αυτές δρομολογούνται για μέσα στο Μαΐο. Δεν είμαι ο αρμόδιος να σας απαντήσει. Είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστούν οι ανακοινώσεις και η στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι και το συνέδριό μας είναι ένα πρώτης τάξεως βήμα και για τον πρόεδρό μας και για τους αρμόδιους υπουργούς. Μία άλλωστε εκ των θεματικών είναι και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πληθωριστική κρίση και γενικότερα ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θα μιλήσει και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Στρέκας. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι το σύνθημα του συνεδρίου τα λέει όλα. Και όχι μόνο, είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, όχι μόνο σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά με όλη την πολιτική και τη στάση της κυβέρνησης. Εκκλήθη να αντιμετωπίσει τις περισσότερες ταυτόχρονες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση την ιστορία της χώρας. Ταυτόχρονες, επαναλαμβάνω. Θεωρούμε, και αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, ότι έχει αντιμετωπίσει υποδειγματικά δεδομένων των συνθήκων. Το κυριότερο όμως είναι ότι παράλληλα με αυτή την αντιμετώπιση έχει εφαρμόσει αυτά που έλεγε σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια και εν προκειμένου το προεκλογικό της πρόγραμμα. Και μάλιστα αυτό θα το αποτυπώσουμε στο συνέδριο, θα το έχουμε και γραπτός, θα το δει ο κόσμος και θα κρίνει με βάση τα λόγια που είπαμε προεκλογικά και τις πράξεις που έγιναν μετεκλογικά. Να είστε καλά, κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.